που αποτελεί τη μοναδική και κύρια κατοικία. Οι εργαζόμενοι, την οποία θέλουν σήμερα να πετάξουν από το σπίτι, είχε μπει εγκυήτρια σε δάνειο επαγγελματία, το οποίο σταμάτησε να εξυπηρετείται. Είμαστε σήμερα εδώ για να αποτρέψουμε την προσπάθεια που γίνεται με ευθύνη της κυβέρνησης να πάρθει η μοναδική κύρια κατοικία μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα παιδιά, εργαζόμενης μητέρας, που ενώ έχει όλη την πρόθεση να διακανονίσει το δάνειο για το οποίο έχει μπει εγκυήτρια, δυστυχώς τα κοράκια προσπαθούν με κάθε τρόπο να πάρουν αυτή τη μοναδική πρώτη κατοικία. Η κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής στο τελευταίο χρονικό διάστημα στάθηκε εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια. Ο πληστηριασμός πήρε αναβολή για τα μέσα Ιούνιου. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Κανένας δεν θα μείνει μόνος του απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που έχει ευθύνη, που έχει ονοματεπώνυμο. Είναι οι πολιτικές που εφάρμοσαν και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Και από εδώ καλούμε τον κόσμο να μην μείνει ανέργος σε αυτή την διαδικασία, να κάθε σπίτι να αποτελεί σπίτι δικό του και να στέκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια που γίνεται να πάρθει κύρια πρώτη κατοικία από εργαζόμενους, όπως στη σημερινή περίπτωση, εργαζόμενη μητέρα με ανήλικα παιδιά. Δεν θα κάνουμε πίσω, είναι μια πρώτη νίκη αυτή και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για να σταθούμε απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο πλευρό μονογονεϊκής οικογένειας που τους πετάνε στον δρόμο. Πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση αρπαγής πρώτης λαϊκής κατοικίας. Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι υπάρχει παντελής έλλειψη μέτρων στην εργατική λαϊκή κατοικία. Ευθύνες έχουν τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, όπου το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη, χωρίς να νοιάζονται για τις λαϊκές ανάγκες. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτή που έκανε την έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Το σπίτι, κάθε σπίτι που πάει να χαθεί, πρέπει να γίνεται υπόθεση όλης της γειτονιάς, των σωματείων και όλων των φορέων της κάθε περιοχής. Να μην γίνει η έξωση, να γίνουν τώρα ρυθμίσεις των οφειλών της οικογένειας ώστε να κρατήσει το σπίτι.